κυρίες και κύριοι, φίλοι και μέλη της Μοσοκής Τέλης Ιεράπης. Ευχόμαστε ο νέος χρόνος να φέρει στον καθένα το προφούμενο. Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της προτομής της Μαρίας Λουδάκη στην καθορισμένη ώρα που επιλέξαμε, στην είσοδο του παλιού Δημαρχείου, του κτηρίου, δηλαδή που θα μεταφερθεί η βιβλιοθήκη της πόλης μας. Ελπίζουμε την άνοιξη στη Γιορτή Βιβλίου 2020 να γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Ευχαριστούμε την Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης που απεδέχθη την πρόταση της Προέδρου μας να τιμηθεί και στην Ιερά Πέτρα η Μαρία Λουδάκη, όπως έγινε και στην πατρίδα της στη Λατσίδα, με χορηγία πάλι από την Περιφέρεια Κρήτης. Στην τελευταία γενική συνέλευση, που ήταν και ανάδειξη του νέου ΔΣ για την τριετία 2019-2021, αποφασίσαμε να ανακηρύξουμε επίτιμο πρόεδρό μας, τον κύριο Μανώλη Λιανάκη, καθηγητή φιλόλογο και πρόεδρό μας για δύο διετίες, 1991-1993, 1993-1995. Μια και το τροποποιημένο καταστατικό μας το επιτρέπει. Πριν αναφερθώ περιληπτικά στις διετίες αυτές, θα ήθελα να ακούσουμε ένα σύντομο βιογραφικό που το επιμελήθηκε η κυρία Σωσό Μαλιωτάκη. Ο Μανώλης ποτέ του δεν έκανε ό,τι έκανε για να τιμηθεί. Σωστά όμως η μορφωτική στέγη προχώρησε σε αυτή την απόφαση, γιατί ο ρόλος της, όπως δηλώνει και η επωνυμία της, είναι να φροντίζει ό,τι αφορά τη μορφωτική διαδικασία. Επομένως και να αναγνωρίζει όσους υπηρετούν με αφοσίωση όλη αυτή τη διαδικασία και να τους τιμά. Κοιτώντας το βιογραφικό του Μανώλη, σάστησα από τις δραστηριότητες του, όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις ενδοσχολικές δραστηριότητες, αλλά και από τη συμμετοχή του σε πληθώρα εκδηλώσεων του Δήμου και ποικίλων άλλων κοινωνικών. Ο σοφός νομοθέτης όλων έλεγε ότι ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με τα κοινά δεν είναι φιλήσυχος, αλλά άχρηστος. Υπήρξε γραμματέας, πρόεδρος Ελεκτικής Επιτροπής, αντιπρόσωπος στο τρίτο συνέδριο της ΟΛΜΕ, αντιπρόεδρος νομού Λεσιθίου, ενδιαφέρθηκε για όσα συνέβαιναν μέσα στο σχολείο, μα και στην πόλη που ζούσε. Ευχόμαστε και θέλουμε να τον έχουμε πάντοτε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ.